πάμε τώρα στη Χαλκιδική. Θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή Δούκα για να μας ενημερώσει σχετικά με την κινητοποίηση, τη μεγάλη μάλλον πορεία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά από τη Χαλκιδική. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, τι γίνεται, Θοδωρή, ναι. Τι έχουμε κινητοποίηση, έχουμε πορεία το Σάββατο. Ναι, οι Επιτροπές Αγώνας Χαλκιδικής της Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού διοργανώνουν το Σάββατο στις 11.30 το πρωί μία πορεία η οποία θα ξεκινήσει, δίνουν ουσιαστικά ραντεβού στην πλατεία Χάν της Θεσσαλονίκης και βεβαίως οι Επιτροπές Αγώνα ζητούν να φύγει άμεσα η ελληνικός χρυσός, η Eldorado Gold από τη Χαλκιδική, η οποία όπως υποστηρίζουν συνεχίζει την καταστροφική της εξόρυξη στις Χουριές. Όπως επισημαίνουν οι Επιτροπές Αγώνα, λένε μάλλον ότι είναι απόλυτη ανάγκη να σταματήσει η εταιρεία πριν η καταστροφή γίνει ανεπανόρθωτη και ουσιαστικά, εκτός από τα αιτήματα αυτά, ζητούν και την άμεση απαλλαγή των 350 διοκόμενων αγωνιστών, όπως αναφέρουν, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε παλαιότερες κινητοποιήσεις και τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες από την αστυνομία. Τώρα, Θοδωρή, είχαμε αυτό το διάστημα, δεν είχαμε τόσες πορείες για κατά της εξόρυξης χρυσού, όσο είχαμε υπέρ της εργασίας στα μεταλλεία. Έτσι, λοιπόν, περνούν στην αντεπίθεση τώρα οι κατά του χρυσού. Ναι, ουσιαστικά από τις εκλογές και μετά έχουμε έναν αγώνα δρόμου των δύο πλευρών για το ποιος θα κάνει κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες τόσο σε επίπεδο σκουριών και περιοχής εντός Χαλκιδικής αλλά όσο και εκτός Χαλκιδικής και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βεβαίως έχουν και συμπαράσταση της εταιρείας σε κάθε κινητοποίηση το κάνουν, δεν το κρύβουν εξάλλου αυτό, ούτε η εταιρεία ούτε οι ίδιοι εργαζόμενοι, συνεχίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις και τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στην επένδυση χρυσού και αυτοί κινούνται μεθοδικά και κάνουν τις δικές τους κινήσεις. Αρκεί να σας πω ότι στις 23 Μαρτίου, τη Δευτέρα δηλαδή, υπήρξε μία συνάντηση των μελών της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, όπου την επιτελούσαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερισσού, ο κ. Γιώργος Ζουμπάς, ο κ. Ευθυμίου, ο κ. Αδαμίδης, ο κ. Κρομίδης, οι οποίοι είναι από την Επιτροπή Αγώνα. Mm-hmm. Συναντήθηκαν λοιπόν με τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, και μαζί τους να σημειώσουμε ότι ήταν και η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κατερίνα Ιγκλέζη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπήρχε μια συνάντηση των αντιδρώνων στην επένδυση μαζί με τον κύριο Λαφαζάνη. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνα έκαναν τη συνάντηση αυτή για να τονίσουν ότι η επιχείρηση Ελληνικός Χρυσός, στηριζόμενη σε αποφάσεις αδειοδότησης της προηγούμενης κυβέρνησης, τον οποίο βεβαίως αμφισβητείται η νομιμότητα σύμφωνα με αυτούς, προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένες σκουριές. Πίεσαν ουσιαστικά τον κύριο Λαφαζάνη να γίνουν κινήσεις ούτως ώστε να σταματήσει η δραστηριότητα στη Βόρεια Χαλκιδική και στις σκουριές, Χρήστο. Mm-hmm. Μάλιστα. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή μεσημέρι.